Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Από το πρωί βαράμε, δύο άτομα. Μέσα στα νερά, όπως βλέπετε, κάθουμε. Φουλ μες στο νερό, πολύ μέσα. Να δούμε τι θα παίξει σήμερα, αν θα παίξει. Τα νερά είναι ωραία, έτσι ήρεμα, έχει μια ψιλοησυχία. Θολά όμως, είναι αρκετά θολά τα νερά. Θα παίξουμε, το παλέψουμε. Ο ένας ήδη έχασε το ένα ψαράκι, του κόπηκε. Κάπως κάλωσε όταν έκανε βολή και το έχασε το ψαράκι. Τα κλασικά, τα αγαπημένα μας, οι κλασικές οι αγαπημένες μας στιγμές. Δυστυχώς το έχει αυτό και το στο spinning. Τα αγαπημένα ψαράκια να τα βλέπουμε, μάλλον να μην τα βλέπουμε, να μην τα ξαναβλέπουμε. Λοιπόν, καλημερίζω και πάλι και θα βαρέσουμε σήμερα μέχρι εσχάτων, μέχρι να βρούμε κάποια ψαράκια για να χαρούμε. Πάμε. Λοιπόν, ο άλλος έβγαλε ψάρι, πάμε να το δούμε. Χαίρετε. Τον είπα ότι σήμερα θα βγει το ψάρι, γιατί ο καιρός είναι μουντός και θα ακολουθήσει κακοκαιρία. Δεν με πίστευε, λέει θα είχε να πάρει 3 μήνες ψάρι, αλλά τον είπα ότι σήμερα είναι η ψαριά και δεν έπεσα έξω. Τι έχουμε? Ωραίος. Όλε! Να τους. Όλε! Ωραίος, ρε! Πάλεψε καλά! Τι θα κάνει? Κουβαίνει πέρα από το νερό. Ωραίος! Λοιπόν, ένα ψάρι βγήκε από τον Δημήτρη, ένα ωραίο ψαράκι, τουλάχιστον 3 και κάτι πρέπει να είναι αυτό. Τη μάχη του την έδωσε πρωινιάτικα, κατευθείαν ξύπνησε, εκεί που ήταν μοντός και έλεγε σήμερα δεν έχει τίποτα. Τον είπα ότι σήμερα η μέρα είναι ιδανική και έχει όλες τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να βγει το ψάρι. Σήμερα έχει full moon. Έχει μουντό καιρό και όλα αυτά μας φέρνουν λίγο πιο κοντά στην επιτυχία. Σήμερα ο καιρός είναι πολλά υποσχόμενος. Ψιλόβροχο, μουντός, φουλ σελήνη, από όλα τα καλά. Ναι, τουλάχιστον ένα ψαράκι προς το παρόν είδαμε. Ο ένας χτύπησε. Πάμε να χτυπήσει τώρα κι άλλος. Έτσι να υπάρχει παιχνιδάκι. Φουλ μέσα στο νερό είναι πάλι. Πάμε να δεις να βρέξει το π***. Ας πάρω ένα, μας έκανε την τιμή. Ένα και καλό πουλά. Κάτι ψηλό ένιωσα τώρα, τι ήταν. Μπορεί και το κυμακιστό έδαφος. Κάτι φάνηκε εκεί. Για να δω. Κυκλικά της εκβολής πηγαίνουμε και οι δύο. Εγώ εδώ, πήγα εκεί. Ο Δημήτρης είναι από την άλλη βαρά, από την άλλη μεριά. Πάμε κυκλικά, όλη την ώρα περπατάμε. Αλλά προς το παρόν αυτό το ένα που είδαμε, μα
μας έκανε τη χάρη να εμφανιστεί. Ο αέρας όλο και δυναμώνει. Λίγο άρχισε να ψυχαλίσει πιο δυνατά τώρα. Πήραμε με ένα ψαράκι, το οποίο δεν το δούμε δυστυχώς. Έκοψε κι άλλο ψαράκι ο Δημήτρης. Κρίμα που δεν το δούμε. Είναι ένα συχρώμα σαρδέλας είναι. Ένα το οποίο δεν το πολύ δουλεύαμε. Στην Πριτίνη είναι. Αλλά έχει δώσει μέχρι στιγμής αυτό το ψάρι, αυτό το ψαράκι, δύο ψάρια. Ένα σημερινό και ένα προ τριών μηνών. Σε αυτό το ψάρι βγήκε ένα 6 κιλό λαβράκι. Συνεχίζουμε να βαράμε. Μήπως πάρουμε ένα ακόμα και τα ζευγαρώσουμε τα ψαράκια μας. Σημασία έχει ότι ο μεζές βγήκε. Η χαρά της σύλληψης, έστω και από έναν, έγινε. Τώρα να βρούμε άλλο ένα, έτσι να ανοίξει και το δικό μου το μάτι ακόμα καλύτερα. Εδώ βλέπουμε διχτάκι, το οποίο έχει ξεβράσει, χαλάσει. Και έχει γλώσσες. Και έχει... Να το. Σόφιο είναι. Και άλλη γλώσσα εκεί. Να έτσι, άλλη μία γλώσσα. Να. Εδώ έχει άλλη μία από ό,τι βλέπω. Για να δω γλώσσα είναι. Να. Έχει και πιο μέσα, βλέπω. Ναι, και μέσα έχει γλώσσες. Δεν σηκώνεται για να το βγάλω έξω, γιατί είναι καλυμμένο με άμμο. Για να δούμε, καταφέρω το πετάξω μία έξω. Κάτι γίνεται. Το βγάλω λίγο έξω, γιατί δεν είναι η κατάσταση αυτή. Δεν ξέρω από πού μας ήρθε αυτό. Έχει και... έχει και τούβλα. Οπότε προφανώς κάποιος παράκτια το έβαλε. Τώρα τι να το κάνει. Σκουπίδια είναι αυτά τώρα εδώ μέσα. Μπορείς να χάσεις και πόσα ψαράκια πάνε σε αυτό. Ωχ ρε, βαρύ είναι. Σκουπίδια μάζεψε. Κάτι γλώσσες αμαρτία από το Θεό. Τα καλκάνια μάλλον είναι αυτά. Αυτά νομίζω 3 έχει μέσα. Θα το βγάλω κι άλλο έξω, να μην το ξαναπάρει η θάλασσα. Δεν ξέρω ποιο νούτορο είναι αυτό. Ουφ, βαρύ είναι.
πω πόσο κιλά είναι. Το βγάλω όσο πιο έξω γίνεται. Μην το ξαναπάρει θάλασσα μέσα. Κουράστηκα. Ωπαλάκια. Όλα μου φύγει η μέση. Ω, τα πόδια πιάστηκαν. Ω, πόσο κιλά είναι αυτά. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο μέχρι εδώ. Για να δούμε τι άλλο μπορεί να έχει εκεί μέσα. Νομίζω δεν έχει τίποτα άλλο. Εμείς πόσα ψάρακια έχουμε χάσει πάνω σε αυτά τα εγκατελειμμένα παρατημένα δίχτυα. Όταν βρίσκονται πιο μέσα θα μας καλώσει εδώ, άντε βγάλτε μετά. Κι άμα είναι βαθιά μέσα στο νερό, πού να το βγάζει αυτό. Δεν έχει τίποτα άλλο, αυτά είναι. Αυτά έχει. Άντε, λίγο ακόμα θα παίξω και στο ποτάμι. Και νομίζω ότι ήταν να το πάρουμε, το πήραμε από εδώ. Τουλάχιστον ένα ψάρι είδαμε. Λέγε ρε, τι έπαθες. Έβαλε το ματωμένο. Χλωροκάρβουνο δεν έχω. Εκεί πέρα με κάνει ένα τσίλμα ένα ψάρι. Εκεί πέρα. Ναι. Τραβάω μία, δύο, βγαίνει στην επιφάνεια το ψάρι. Το κάνω να το αγκιστρώσω. Και το αγκιστρώθηκε και έφυγε. Τι ήταν το αράκι ή κεφάλι. Δεν μπορώ να το δω καλά. Βγήκε απ' έξω. Πολύ. Είδα το άσπρο του ψαριού ξέρω από κάτω. Δεν ξέρω. Άρα δεν όρμηξε καλά. Δεν όρμηξε καλά. Πήγα να το αγκιστρώσω στο τσαλαγκιά να το σηκώσω και εκεί μία-δυο έφυγε. Τράβηξε μία-δύο. Μετά έφυγε. Από εκεί είναι πιο καθαρά. Από εκεί δεν τραβάς φύκια μη και από εδώ. Ναι, ναι. Τραβάς από εκεί είναι πολύ καλύτερα. Έχει κάτι χαζοκινήσεις κάνω. Αυτά είναι κεφάλαια που να είναι. Δεν πειράζει, έχει κεφάλαια. Όταν έχει κεφάλαια συνήθως δεν έχει κυνηγιάρια ψάρια. Αυτά όταν την κουπανάνε και έχει ησυχία από το σημείο που ξέρει ότι πρέπει να είναι, τότε κάτι γίνεται. Κατάλαβες. Άμα πας τώρα και την έχουν κοπανίσει, κάτι γίνεται εκεί. Έχω. Κέφαλο, καλά το είπα εγώ. Και πριν μάλλον ο Δημήτρης που έχασε ήταν κέφαλος, γιατί αυτά έτσι πιάνονται. Τυχαία. Να, ξεγιστρώθηκε και επί τόπου. Γι' αυτό και το έχασε και το άλλο το ψάρι ο Δημήτρης, γιατί έχει κεφάλαια. Να τους. Για κέφαλος, κέφαλος. Ωραίος είναι, κεφαλοειδές ψαράκι. Ωραία. Χαιρέτα το κοινό. Γεια σας. Χαιρέτα το κοινό. Πάλεψε έτσι και λίγο ακόμα έπαιζα μέσα και δεν το βγάζα κατευθείαν. Θα το έχανα, γιατί πιάστηκε ίσα ίσα πιάστηκε εδώ στο κεφάλι. Και γεια σας, αυτό ήταν. Δεν τυχαία το πιάσαμε. Και ξαγκιστρώνεται πανεύκολα. Γκριζοπός, γκριζοπός όμως όμορφος. Αυτός είναι θαλασσινός. Αυτό έχασες. Τέτοιο έχασες. Τέτοιο έχασες. Σίγουρα. Γιατί αυτό... Ναι, πιάστηκε από το κεφάλι και με το που τον έβγαλε λίγο χοροπήθηκε και ξεγκιστρώθηκε. Τέτοιο έχασες, να ξέρεις. Αυτά τυχαία πιάνονται και τώρα... Μπορεί, ναι. Πέρα, αυτά τυχαία πιάνονται, αλλά κάθονται ακόμα μέσα. Πρέπει να παίξουμε έξω. Μάλλον τα βράδια ακόμα έξω είναι. Γιατί μέσα ακόμα κάθονται. Πού είναι μέσα. Εδώ τον πήρα, μέσα στο ποτάμι. Άρα ακόμα αυτό το περιμένει λίγο ακόμα να βγει έξω. Άρα μήπως απ' έξω ήρθαν πάλι κυνηγιάρχοι, πάμε απ' έξω να παίξουμε. Κοίτα, εγώ με νήμα σκέτο είμαι, δεν θα... Βάλε τι.
Μυστικός κόμπος. Ναι. Ο κόμπος που ευελύνεται και δεν κόβεται. Και κόβεται το νήμα. Κόβεται το νήμα. Κοντά σου. Πού φτάσαμε. Να κόβεται το νήμα. Το ψάρεμα έβαλα αυτό εδώ, άσπρο-άσπρο, με πορτοκαλί κόκκινο λαιμό. Εδώ έχει λίγο ισχυρά ρεύματα, οπότε αυτό θα κάνει μια καλή πλεύση. Στα ισχυρά ρεύματα αυτό κάνει ωραία πλεύση, είναι ιδανικό. Και το χρώμα του είναι για θολά νερά. Έχω πάρει με αυτό εδώ ένα γοφάρι. Λαβράκι ακόμα όχι, γιατί ίσως επειδή έχει γρήγορη πλεύση. Θα το πάω λίγο πιο αργά στα ρεύματα, μήπως καταφέρουμε. Άιντε βουρ. Αυτό θέλει κούνημα, γιατί που μόνο του δεν κουνάει αυτό το ψαράκι, ενώ τα άλλα μόνο τους κάνει τη δουλειά. Στα φρένα με ερχόταν. Άντε πάμε, τελευταίες βολές από τις τελευταίες των τελευταίων βολών. Και αφού τις τελειώσουμε, άλλη μια τελευταία θα κάνουμε. Πριν που είχα πάει στα ψάρια, ο κέφαλος είχε βγει έξω, περπάτησε. Όχι, ο κέφαλος είχε βγει έξω, λέω. Στη σακούλα. Βγήκε έξω. Εδώ, εδώ στη γωνία, εδώ αριστερά σου. Εκεί ήταν το κοπάδι, φαινόταν. Τους τρόμαξα και... είδες, άρα έκανε καρτέρι, ξέρει τα περάσματά τους, κατάλαβες. Και καθόταν εκεί. Τι χαζά είναι. Άντε, πάμε για καμιά ποταμίσα τούρνα. Εδώ καμιά τούρνα δεν έχουμε πετύχει, Πρόσεχε, φεύγει κατευθείαν μέσα, Μίτσο. Τι κάνεις, ρε. Εδώ, φεύγει κατευθείαν, ντάν κάτω, μην μπαίνεις μέσα, βέ. Για μισό μέτρο, τι θα κερδίσεις. Όχι, ρε, εδώ περπατούσα. Α, άλλο ήταν, τώρα άλλαξε μάλλον. Περπάτα παραπόταμα, όχι τόσο μέσα. Ψάρι έβγαλες, μη σκοτώνες άλλο. Έχει λαμώσει τώρα, γι' αυτό πήγες να φύγεις κάτω. Μέχρι το νησάκι φτάνουμε. Εκεί, από εδώ. Καλά, μην φύγουμε μέσα, γιατί το ποτάμι κρύβει παγίδες. Δεν ξέρω, γιατί εγώ σου λέω περπατούσα από εδώ, πήγαινε. Και έφτανα στο σημείο που έριχνα. Ένα παραπόταμα, από εδώ, πολύ άκρη περπάτα, μην πας πολύ μέσα. Κάπου θα έχει το ρηχό, εδώ ξεκινάει το ρηχό το σημείο. Ναι, αλλά τώρα... Λασπούρα μάζεψε αυτό. Κοίτα, εγώ τώρα πατάω και το, μέχρι το γόνατο λάσπη πάει. Άστο. Κινούμενοι άμμους. Δεν αξίζει, κάνει κατευθείαν βάθος έχει. Απ' την άλλη πιο εύκολα είναι να πας. Από εδώ γιατί ζοριζόμαστε, δες εκεί. Την άλλη από πίσω πας. Ποιος πάνε, ρίξε τώρα εδώ. Πού? Σιγά με περάσει απέναντι. Κάτι έκανε ένα μπουμπούλα εκεί, κανένα σκέφαλος λες.
εκεί στη μέση. Άρα το σωστό θα ήταν από απέναντι, εδώ μέσα να ψαρεύουμε, εδώ που είμαστε τώρα μπροστά. Εδώ μπροστά μας, κατάλαβες. Γιατί από ό,τι κατάλαβα εδώ είναι το βάθος. Τίποτε εκεί στο ποτάμι, ε. Πάμε από εδώ ξανά και φεύγουμε. Αλλά τώρα θα βγει. Πλακία κάνουμε, την άλλη φορά θα παίξουμε από εκεί προς τα εδώ. Γιατί το βαθύ του σημείο εδώ είναι. Άμα έχει κάτσει εδώ θα έχει κάτσει το ψάρι. Και αφού περπατάμε, όχι έχει πάει στην Νορβηγία, έχει πάει και πιο πάνω. Εγώ εδώ το κάνω. Τι ωραία πατέντα. Κοίτα μια χαρά που έχει νερό. Βασικά την πόδια εκεί που βάλω. Και τα κοκάλια εδώ τα άπλαινα ένα προς ένα. Όταν να πιάνω εδώ. Μια χαρά. Κεφαλός ζει ακόμα. Ζει ακόμα. Είδε λίγο νεράκι και ζωντάνεξε. Αυτό είναι και το γλυκό νερό. Στο λαβράκι δεν κάνουμε. Αχα. Πώς... Άστα με στην ώρα κολυμπήσω. Α, το κυνηγάμε. Ωραία, κυνηγάμε τόση ώρα που είναι έξω, έχουν είναι λιπόθυμα. Ω, δες το. Ζωντάνεψε και πολλά αυτό, μας φύγει. Εσύ... Και πού θα πάει τάχα. Αν φύγει στα χόρτα εκεί, το ψάχνουμε. Ζωντάνεψε ο κέφαλος. Wow, wow. Αλλό, αλλό. Εκεί το ψάρεμα μας βγήκε, δες, είναι μια χαρά είναι. Που μας ήρθε αυτός. Πολύ καλά. Τι πλάκες. Άρα, τελευταία φορά, δηλαδή τα Χριστούγεννα πήρε ψάρι. Ε? Παραμονή Χριστουγέννων. Παραμονή Χριστουγέννων. Και τώρα πήρε παραμονή Πάσχα. Παραμονή Πάσχα. Είναι των εορτών, τα δωράκια μου μάλλον. Και τώρα το επόμενο που θα είναι της Παναγίας. Για να το βάλουμε και σε μέγεθος. Ωπα, ωπα, ωπα. Ο λαύρακος ό,τι πρέπει είναι τώρα. Για μαγκάλι. Για τηγάνι. Αφού η μάνα στο τηγάνι όλα τα κάνει. Η μάνα είναι παλιά σχολής. Κομματάκια τηγάνι. Κομματάκια και τηγάνι. Φιλετάκια, κομματάκια. Τώρα αρσενικό φιλικό. Όταν ανοίξουμε το καταλάβουμε, αλλά αρσενικός μου δείχνει. Έλα, πάρε και σε νεράκι, πιες λίγο. Ζωντανεύε, ρε. Κοίτα, κοίτα, ανοίγει το στόμα του. Για να πιει νερό. Για να πιει, ε. Ω. Το τέλειο καθάρισμα. Το ξύπνημα, το καλό ξύπνημα, ναι, να φύγει η άμμος. Κοίτα, εδώ, κοίτα. Κολυμπάει. Mm-hmm. Αυτό όνομα τον αφήσεις τώρα εδώ θα συνέβη, θα φύγει, ε. Εννοείται, λαγκάνεις. Θα συνέβη. Λοιπόν, πάει και το σημερινό το ψάρεμα. Ακούω εντυπώσεις. Εντάξει. Σήμερα βγάλω ψάρεμα. Σήμερα δεν ξύπνησες τζάμπα. Μετά από 35 φορές. Μετά από πόσες, 35. Είπα ένα νούμερο. Εντάξει, αυτό είναι το ψάρεμα. Έτσι.
Μετά από τρεις φορές βγήκε ο Λάβρακος όμως, ε. Ναι, ναι, ήταν καλός. Μάχημος. Μάχημος είναι. Κοντά 3,5 κιλά. Δυνατός. Βγήκε τυχαία. Α, έχασες και ένα κέφαλο τυχαία. Ναι. Ο Μεζές βγήκε. Μια χαρά. Αλλά πόσα, δυο ψαράκια χαμένα. Ναι. Δυο ψαράκια χαμένα, ε. Το νήμα έκλεισε τετραετία και κόβεται πια, χρήζει αλλαγή. Επιγόντως άλλαγμα. Πάλι καλά που δεν σε κόπηκε σε καμιά σύλληψη ψαριού. Φαντάσου να έχεις εκεί τέτοια ψαρούκλα και να το χάσεις. Εκεί θα κλαις διπλό ψάρι. Εκεί διπλά κλαις και χαμένο ψαράκι και χαμένη ψαρούκλα. Αλλά πάλι δεν είναι κατάσταση να χάνονται έτσι εύκολα τα ψαράκια. Σίγουρα. Αλλά αφού βγήκε το ψάρι, άστο. Άστο. Ούτε στον παπά. Καλά, και τα δύο ήταν φθαρμένα. Φθαρμένα ήταν. Πάρα πολύ, δεν τα λυσίχθηκα τόσο. Δεν πειράζει. Τέλος πάντων, έχει σημασία και αφού βγήκε το ψάρι. Εντάξει, είμαστε καλά. Αφού βγήκε το ψάρι. Εννοείται. Δυνατά, δυνατά πάμε. Αυτό είναι το ζήτημα, να βγαίνει το ψάρι και ας χάσει και κάποιο ψαράκι. Τώρα σήμερα θα το πάμε για ψήσουμε κατευθείαν το πάμε. Το κάνουμε ψιστήρι. Θα γίνει μαγκαλάκι, mangalation επί τόπου. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό ήταν σήμερα το ψάρεμα. Τελειώσαμε για σήμερα. Είδαμε ψαράκια, μια χαρά. Έτσι είναι το ψάρεμα. Θέλει κυνήγι διαρκώς και κάποτε μπορεί να δώσει. Κάποτε. Σήμερα είναι μία από αυτές τις κάποτε ημέρες που μας έδωσε. Και είμαστε, σήμερα ανήκουμε στην κατηγορία των ευτυχισμένων ψαράδων. Όχι στον πικραμένων, σήμερα είμαστε στην κατηγορία των ευτυχισμένων ψαράδων. Έτσι. Λοιπόν, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το ψάρεμα. Θα τα πούμε στο επόμενο ψάρεμα. Γεια σας, παιδιά.